Κυρία Πρίτανη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στη Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τίτλο «Και επηγής ειρήνη», που οργανώνουμε πολύ αγάπη και χαρά τα χοροδιακά σύνολα και η νεανική ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων. Η βραδιά θα ξεκινήσει με τη μεικτή χοροδία «Κάντους» και θα ήθελα εδώ να σας διαβάσω κάποια στοιχεία για το ιστορικό της. Τον Οκτώβριο του 2006, πρώην μέλη της παιδικής χοροδίας Ανατολής Ιωαννίνων, με την καθοδήγηση της Κωνσταντίνας Μίλια, δημιούργησαν ένα σύνολο εξειδικευμένο για νεανικές φωνές, το οποίο σήμερα αποτελεί τμήμα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών. Σκοπός του φωνητικού συνόλου «Κάντους» είναι η ανάδειξη του χοροδιακού τραγουδιού μέσα από τα μονοπάτια της παλαιάς και σύγχρονης φωνητικής μουσικής. Έχει συνεργαστεί με τον Έλληνο-Σουηδικό Σύλλογο Ιωαννίνων 2006-2007, στον καθιερωμένο εορτασμό της Σάντα Λουτσία και με την Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Υπήρου, τραγουδώντας μελοποιημένη ποίηση σε ποιητική βραδιά ποιητών των Ιωαννίνων με τίτλο «Λυρική Παμβότιδα». Έχει παρουσιάσει σε πρώτη εκτέλεση μελοποιημένη ποίηση του Νικηφόρου Βρετάκου σε μουσική του Παναγιώτη Κωνσταντακόπουλου. Επίσης, έχει συμπράξει με τη Συμφωνική και Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Ιωαννιτών, τον Γιώργο Γάκη και τους Troublemakers σε αφιέρωμα με μουσική των Beatles και τον δεξιοτέχνη κιθαρίστα Παναγιώτη Μάργαρη. Από το 2019 διαμορφώθηκε σε μεικτή χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων με συμμετοχή 40 και πλέον χοροδών. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλες παραγωγές του Πνευματικού Κέντρου μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα Ιωαννίνων, όπως τα Κατά Ματθαίον Πάθη του Johann Sebastian Bach, Γκλόρια του Βιβάλντι, Ζορμπά του Θεοδωράκη, Αμερικάνους του Γλυνιαδάκη. Έχει δώσει συναυλίες στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Αιγίνιο Πιερία, στην Κοζάνη και στην Άρτα. Τον Ιούνιο του 2024 θα συμπράξει στο ιστορικό μνημείο του Ιτς Καλέ στο κάστρο των Ιωαννίνων με τη φημισμένη χοροδία Bellevue Presbyterian Church από την Ουάσιγκτον τον ΗΠΑ. Τέλος, έχει λάβει τιμητική πρόσκληση για τη συμμετοχή της στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Meeting of Student Choirs που διοργανώνει το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο στο Μπλαγκόευγκραντ της Βουλγαρίας με συμμετοχή χοροδιών από όλη την Ευρώπη. Απόψε θα ακουστούν τα έργα «Γκλόρια» του Αντώνιου Βιβάλντι, «Τζούλιο Κατσίνι, Αβε Μαρία» σε διασκευή «Λίμπεργκεν» και φλάουτο θα παίξει η Δήμητρα Σταύρου, του Keith Hampton, Praise His Holy Name, και θα ολοκληρώσει την παρουσία της με το παραδοσιακό τραγούδι από τη φυλή των Ζουλού της Αφρικής με τον τίτλο «Σιαχάμπα». Κρουστά θα παίξει η Δήμητρα Φωτιάδη. Στο πιάνο συνοδεύει η Πινελόπη Λιαροστάθη. Τη διεύθυνση χοροδίας έχει η Κωνσταντίνα Μίλια. Καλή ακρόαση.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με την παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων, που αποτελείται από 55 παιδιά, μαθητές του Δημοτικού Οδείου, ηλικίας 9 έως 16 ετών, που τα χαρακτηρίζει η ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική και το χοροδιακό τραγούδι. Σκοπός του συνόλου αυτού είναι τα παιδιά να αποκομίσουν σφαιρικές γνώσεις και να εξοικειωθούν με τα διάφορα μουσικά είδη, προτού ασχοληθούν με την εκτέλεση μεμονωμένων τραγουδιών. Συνάμα, αποκτούν πειθαρχία και ευγενή άμυλα, καθώς μαθαίνουν να λειτουργούν συνεργατικά και αρμονικά, καθώς η στάση πράξη του ενός επηρεάζει τη συνολική εικόνα της ομάδας. Παράλληλα, αναπτύσσεται η συλλογικότητα, ενισχύεται η συγκέντρωσή τους και είναι εμφανής η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους, καθώς διοχετεύουν δημιουργικά την έκδηλη ανάγκη τους για έκφραση, αποκομίζοντας έτσι ηρεμία και ψυχική ισορροπία. Έχει συνεργαστεί με τον κιθαριστή και συνθέτη Νότη Μαυρουδή, τη Σόνια Θεοδωρίδου, τον Στέφανο Κορκολή, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου και τη Φιλαρμονική Ιωαννίνων. Έχει παρουσιαστεί σε δεκάδες συναυλίες σε Ελλάδα, Αθήνα, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Τρίκαλα και άλλα. Και στο εξωτερικό, στη Βουδαπέστη. Τη χοροδία διευθύνει η Κωνσταντίνα Μίλια, ενώ στο πιάνο συνοδεύει η Πέννη Λιαροστάθη. Θεωρούσα πάντα ότι η Άγια Νύχτα είναι όπως όλα τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι αυτό το τραγούδι έχει μία μεγάλη ιστορία, μέχρι που ξεπρόβαλε ένα άρθρο ψάχνοντας για άλλα μουσικά έργα στο διαδίκτυο. Φέτος, ψάχνοντας πιο αναλυτικά, βρήκα ένα άρθρο που εξηγεί πώς μία έκρηξη σε ένα ηφαίστειο στην Ινδονησία προκάλεσε τέτοιες συνθήκες στην Ευρώπη που οδήγησαν τον δάσκαλο και τον ιερέα ενός μικρού χωριού στην Αυστρία να γράψουν αυτό το τραγούδι. Με την ελπίδα ότι θα το βρείτε κι εσείς ενδιαφέρον, θα σας διαβάσω το άρθρο της Δάφνης Σκαλιώνη από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ News. Στο πέρασμα των αιώνων έχουν γραφτεί εκατοντάδες χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Πολλά χάθηκαν στα βάθη της ιστορίας. Όχι όμως και η Άγια Νύχτα. Μεταφρασμένο σε τουλάχιστον 300 γλώσσες, χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως πολύτιμο κομμάτι της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και διασκευασμένο σε δεκάδες διαφορετικά μουσικά στυλ, από heavy metal έως gospel, η Άγια Νύχτα αποτελεί διαχρονικό κομμάτι του ηχοτοπίου των Χριστουγέννων. Το τραγούδι αυτό προκάλεσε και χειρία τα Χριστούγεννα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η έκδοση του Bing Crosby είναι το τρίτο σίγγλ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο. Οι ρίζες του τραγουδιού που βρίσκονται σε μια μικρή πόλη των Άλπεων στην Αυστριακή Ήπεθρο ήταν πολύ πιο ταπεινές. Η Σάρα Άιερλι είναι μουσικολόγος στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντας της ΗΠΑ και μελετά τις ιστορικές παραδόσεις των τραγουδιών. Η ιστορία του Silent Night και της θεματικής ανόδου του στην παγκόσμια φήμη ανέκαθεν τη γοήτευε. Αναζήτησε λοιπόν τις ρίζες του και κατέγραψε την ακόλουθη ιστορία. Οι στίχοι της Άγιας Νύχτας γράφτηκαν αρχικά στα γερμανικά. Αμέσως μετά το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων από ένα νεαρό αυστριακό ιερέα ονόματι Τζόζεφ Μόρ. Το φθινόπωρο του 1816 η εκκλησία του Μόρ στην πόλη Μαριάπφαρ παρέπεε. 12 χρόνια πολέμου είχαν αποδεκατήσει την πολιτική και κοινωνική υποδομή της χώρας. Εν τω μεταξύ, η προηγούμενη χρονιά, ένας ιστορικός θα την αποκαλούσε αργότερα το έτος χωρίς καλοκαίρι, ήταν καταστροφικά κρύα. Η έκρηξη του στρωματοϊφαίστειου Ταμπόρα της Ινδονησίας το 1815 είχε προκαλέσει εκτεταμένη κλιματική αλλαγή σε όλη την Ευρώπη. Η ηφαιστειακή τέφρα στην ατμόσφαιρα προκάλεσε σχεδόν συνεχείς καταιγίδες, ακόμη και χιόνι, στη μέση του καλοκαιριού. Οι καλλιέργειες καταστράφηκαν και ακολούθησε εκτεταμένος λοιμός. Οι ενορίτες του Μόρ ήταν φτωχοί, πεινασμένοι και τραυματισμένοι. Έφτιαξε λοιπόν ένα σύνολο 6 ποιητικών στίχων για να μεταφέρει την ελπίδα ότι υπήρχε ακόμα ένας Θεός που νοιαζόταν. «Σιωπηλή νύχτα», αναφέρει η γερμανική εκδοχή. «Σήμερα ξεχύνεται όλη η δύναμη της πατρικής αγάπης και ο Ιησούς ως αδελφός αγκαλιάζει τους λαούς του κόσμου». Ο Μόρ, πρικισμένος βιολιστής και κιθαρίστας ο ίδιος, θα μπορούσε πιθανώς να είχε συνθέσει και τη μουσική για το ποίημά του. Αντίθετα όμως, ζήτησε βοήθεια από έναν φίλο.
Το 1817 ο Μόρ μεταφέρθηκε στην ενορία του Αγίου Νικολάου στην πόλη Όμπερντορφ, νότια στο Σάλτσμπουργκ. Εκεί ζήτησε από τον φίλο του, Φραντς Κρούμπερ, τοπικό δάσκαλο και οργανίστα, να γράψει τη μουσική για τους 6 στίχους. Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1818, οι δύο φίλοι τραγούδησαν μαζί το «Stille Nacht» για πρώτη φορά μπροστά στους ενορίτες του Μόρ, με τον ίδιο να παίζει κιθάρα. Το τραγούδι προφανώς έτυχε καλής υποδοχής από τους ενορίτες του, οι περισσότεροι από τους οποίους εργάζονταν ως ναυπηγοί σκαφών και φορτωτές στο εμπόριο αλατιού, που ήταν θεμελιώδες για την οικονομία της περιοχής. Η μελωδία και η αρμονία της Άγιας Νύχτας βασίζεται στην πραγματικότητα σε ένα ιταλικό μουσικό στυλ που ονομάζεται Σισιλιάνα, όπου μιμείται τον ήχο του νερού και των κυμάτων που κυλούν. Δύο μεγάλους ρυθμικούς παλμούς χωρισμένους σε 3 μέρη ο καθένας. Με αυτόν τον τρόπο, η μουσική του Γκρούμπερ αντανακλούσε το καθημερινό ηχοτοπίο της εκκλησίας του Μόρ, που ζούσε και εργαζόταν κατά μήκος του ποταμού Σάλτζαχ. Αλλά για να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο το Silent Night, θα έπρεπε να έχει απήχηση πολύ πέρα από το Όμπερντορφ. Σύμφωνα με ένα έγγραφο που έγραψε ο Γκρούμπερ το 1854, το τραγούδι έγινε για πρώτη φορά δημοφιλές στην κοντινή κοιλάδα Ζίλερταλ. Από εκεί, δύο περιοδεύουσες οικογένειες λαϊκών τραγουδιστών, οι Στράζερς και οι Ράινερς, συμπεριέλαβαν τη μελωδία στις παραστάσεις τους. Στη συνέχεια, το τραγούδι έγινε δημοφιλές σε όλη την Ευρώπη και τελικά στην Αμερική, όπου οι Ράινερς το τραγούδισαν στη Wall Street το 1839. Την ίδια περίοδο, γερμανόφωνοι ιεραπόστολοι διέδωσαν το τραγούδι από το Θιβέτ ως την Αλάσκα και το μετέφρασαν στις τοπικές γλώσσες. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Άγια Νύχτα είχε φτάσει ακόμα και στις κοινότητες των Ινουίτ. Οι στίχοι της Άγιας Νύχτας έφεραν πάντα ένα σημαντικό μήνυμα για τις γιορτές της παραμονής των Χριστουγέννων σε εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Αλλά η ρυθμική μελωδία και η ειρηνική στίχη του τραγουδιού μας θυμίζουν επίσης μια παγκόσμια αίσθηση χάριτος που ξεπερνά το χριστιανισμό και ενώνει ανθρώπους σε διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες. Ίσως σε καμιά στιγμή στην ιστορία του τραγουδιού, αυτό το μήνυμα δεν ήταν πιο σημαντικό από ό,τι κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης Εκεχηρίας του 1914, όταν, στο απόγειο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, Γερμανοί και Βρετανοί στρατιώτες στην πρώτη γραμμή της Φλάνδρας κατέβασαν τα όπλα τους στην παραμονή των Χριστουγέννων και μαζί τραγούδισαν την Άγια Νύχτα. Ήταν αυθόρμητο. Κανείς δεν το σχεδίασε, είπε στο CBS ο Stanley Weintraub, συγγραφέας του Silent Night, The Story of the World Star One Christmas Trash. Αν δεν υπήρχε ο κοινός πολιτισμός, σίγουρα δεν θα υπήρχε χριστουγεννιάτικη εκεχηρία. Ξεκίνησε με το γερμανό αξιωματικό Walter Kirchhoff, τενόρο στην όπερα του Βερολίνου. Βγήκε μπροστά και τραγούδισε την Άγια Νύχτα στα γερμανικά και μετά στα αγγλικά. Μέσα στην καθαρή, παγωμένη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων, η φωνή του έφτασε πολύ μακριά. Οι πυροβολισμοί είχαν σταματήσει και μέσα σε αυτή τη σιωπή τραγούδησε και οι Βρετανοί ήξεραν το τραγούδι και ανταπάντησαν τραγουδώντας. Όχι μόνο σταμάτησαν οι εχθροπραξίες, αλλά κατά μήκος των τμήματων της πρώτης γραμμής, αντίπαλες δυνάμεις αναδύθηκαν από τα χαρακώματα για να συναντηθούν μεταξύ τους στην ουδέτερη ζώνη. Κάποιες ομάδες τραγούδισαν τα κάλαντα και στόλισαν δέντρα. Άλλοι έκαναν θρησκευτικές λειτουργίες. Άλλοι πάλι έπαιζαν ποδόσφαιρο μαζί. Το τραγούδι είχε βαθιά επίδραση σε πολλούς από τους στρατιώτες. Αρκετοί έγραψαν γι' αυτό μετά στις οικογένειές τους λέγοντας «Δεν θα το πιστέψετε αυτό». Ήταν σαν να ονειρευόμασταν ξύπνοι. Αναγνώρισαν ότι και στις δύο άκρες του τουφεκιού ήταν ίδιοι, σχολίασε ο Weintraub. Το θεμελιώδες μήνυμα της ειρήνης του τραγουδιού, ακόμη και εν μέσω Οδύνης, έχει γεφυρώσει πολιτισμούς και γενιές. Τα υπέροχα τραγούδια το κάνουν αυτό. Μιλούν για ελπίδα στα δύσκολα και για ομορφιά που πηγάζει από τον πόνο. Προσφέρουν άνεση και παρηγοριά και είναι εγγενώς ανθρώπινα και απείρως προσαρμόσιμα. Η παιδική χοροδία θα τραγουδήσει για μας απόψε αυτό το σπουδαίο τραγούδι, την Άγια Νύχτα.
και θα συνεχίσει με το παραδοσιακό spiritual «Hand me down my silver trumpet» σε διασκευή Ashworth Bartle. Τρομπέτα θα παίξει ο Ορφέας Στάθης. Και θα κλείσει με το spiritual «Oh, want you down» σε διασκευή του Greg Giplin. Φλάουτο θα παίξει η Δήμητρα Σταύρου. Πιάνο συνοδεύει η Πέννη Λιαροστάθη, τη χοροδία διευθύνει η Κωνσταντίνα Μίλια. Thank you.
Το επόμενο κείμενο που θα σας διαβάσω είναι του μαέστρου της Νεανικής Ορχήστρας Ντόρεμι, Γεράσιμου Λόλη. Η χρονιά που κλείνει σε λίγες μέρες υπήρξε για την Νεανική Ορχήστρα Ντόρεμι, την οποία πλησιώνουν μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων, ιδιαίτερα παραγωγική, όχι μόνο για το πλήθος των εμφανίσεων, την υψηλή ποιότητα και ποσότητα των έργων που παρουσιάστηκαν, τον επαγγελματισμό και την προσήλωση των μελών της στις αρετές μιας μουσικής ορθοπραξίας, αλλά και γιατί οι νέοι μουσικοί που πλαισίωναν τις εμφανίσεις της ορχήστρας καλλιέργησαν τις αξίες της συνεργατικότητας και της προσφοράς, της ανταποδοτικότητας και του ευεργετισμού, με την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, τις συνέργειες με τους τοπικούς φορείς και τους υπεύθυνους πολιτισμού, θεσμών και δήμων, τη γνωριμία με τη φύση και τον πολιτισμό της χώρας μας. Το έργο της ορχήστρας, από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες και τους στόχους της και άνοιξε νέους ορίζοντες για τη συγκρότηση του δημιουργικού ανθρώπινου βίου στις συνειδήσεις των μελών της. Εκτός από τις επίσημες εμφανίσεις της ορχήστρας που παραδοσιακά έλαβαν χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, Χριστούγεννα και Πάσχα, μέλη της ορχήστρας είχαν τη δυνατότητα, τη χαρά και την ευτυχία να φιλοξενηθούν για δεύτερη χρονιά από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στο Γράμμο, με τη διοργάνωση συναυλιών στους Δήμους Καστοριάς και Νεστορίου, αλλά και στο χώρο του πάρκου, σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Καστοριάς. Με κριτήριο την εξωστρέφεια και τη γνωριμία των νέων μουσικών με αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, οργανώθηκαν σε συνεργασία με τις τοπικές εφορίες αρχαιοτήτων Άρτας και Ιωαννίνων η συγκλονιστική συναυλία τη Μεγάλη Δευτέρα στον Ιστεροβυζαντινό Ναό της Παρηγορήτησας στην Άρτα και η Ιαρινή Συναυλία στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων. Μαθαίνοντας να μεγαλώνουμε μέσα μας και μέσα από την ορχήστρα, η συμμετοχή τόσο στις πρόβες όσο και στις συναυλίες συνιστά μια δυνατή εμπειρία ζωής που θα πρέπει να συνεχίσει τον δημιουργικό ανθρώπινο βίο. Δημιουργείται μάλιστα μια ενεργητική αισιοδοξία στις μαθήτριες και τους μαθητές μας στην προσπάθειά τους να γεφυρώσουν την πραγματικότητα με το ιδεώδες. Πρόκειται για μια ορχήστρα από το μέλλον, όπως έγραψε ο Δήμαρχος Νεστορίου κύριος Χρήστος Γκολσιόπουλος στα κοινωνικά δίκτυα αμέσως μετά την συμμετοχή στη συναυλία στο Νεστόριο το περασμένο καλοκαίρι, ενταγμένη στο Φεστιβάλ του Γράμμου. Η συμμετοχή στην ορχήστρα συνιστά ακριβώς την όθηση για την υπέρβαση των δημιουργικών ορίων των μουσικών της και την ενίσχυση της θετικότητας του όντος. Οφείλουμε ωστόσο εδώ και στη συνέχεια της δημιουργικής πορείας μας να ευχαριστήσουμε τους πρωταγωνιστές της. Τα ίδια τα μέλη της ορχήστρας, όπως και τους δημιουργικούς δασκάλους τους, αλλά και όσες και όσους συνέβαλαν με θέρμη στην υποστήριξη του έργου της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στη διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών και στην πρόεδρό του κυρία Ελένη Ακονίδου, στον Διευθυντή του Δημοτικού Οδείου κύριο Φίβο Παπαδόπουλο, στο προσωπικό του Πνευματικού Κέντρου και του Δημοτικού Οδείου, στους Δήμους Ιωαννιτών, Άρτας, Μετσόβου, Καστοριάς και Νεστορίου, στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό, στο προσωπικό του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης και στον επιστημονικό υπεύθυνο του Πάρκου, Δόκτωρα Θεόδωρο Σιόντι, που πέραν της γενικής άριστης φροντίδας και εποπτείας για δύο συνεχή έτη, μας αφηγήθηκε την ιστορία και την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής του Γράμμου. Μας μίησε στην πανίδα και τη χλωρίδα του και οργάνωσε τρεις μεγάλες περιηγητικές διαδρομές με ιστορικό, οικολογικό και ανθρωπολογικό περιεχόμενο. Ευχαριστίες οφείλουμε επίσης στην προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Άρτας και Ιωαννίνων, κυρία Βαρβάρα Παπαδοπούλου, στο προσωπικό των αντίστοιχων μουσείων και στους υπεύθυνους αρχαιολόγους για τις ξεναγήσεις τόσο στην νεολιθική αναπαράσταση του Δισπυλιού Καστοριάς, όσο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. Επίσης, τον ευπατρίδη Παύλο Αύκο για τη φιλοξενία στο Νεστόριο, στον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Μετσόβου Αμίντζιου, στον πρώην Πρίτανη κύριο Χρήστο Μασαλά, στην Πρίτανη κυρία Άννα Μπατιστάτου,
Στους γονείς των μαθητριών και μαθητών που υποστηρίζουν με θέρμη και υπομονή το έργο της ορχήστρας. Στην κυρία Κέλλη Κουτσή και στον κύριο Ελευθέριο Μπέτσι. Και τέλος στην κυρία Κωνσταντίνα Μίλια που συμπράττει με την ορχήστρα σε πλήθος εκδηλώσεων και παντρεύει με μαϊστρία και ευαισθησία το χοροδιακό μέρος με το ορχιστρικό. Η διαρκής πρακτική υπόμνηση της στοιχειώδους λειτουργίας της Νεανικής Ορχήστρας μεριμνά κάθε δημοτικής αρχής που θα πρέπει να ορίζεται για τους πολίτες της το υψηλό, ζωντανεύει χάρη στη θέρμη των προσώπων που την υποστηρίζουν. Οφείλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την κυρία Άγια Γιακουμή που οραματίστηκε και εργάστηκε ως προτεργάτης για τον εκπληρούμενο προσανατολισμό του όλου εγχειρήματος. Ας μας επιτραπεί ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς της να της αφιερώσουμε το experience του Αϊνάντι που θα ακολουθήσει. Το πρόγραμμα της ορχήστρας θα ξεκινήσει με το εμβατήριο για την τελετή των Τούρκων που ανήκει στον πατέρα του γαλλικού ύφους της μπαρόκ μουσικής, του Γάλλου συνθέτη ιταλικής καταγωγής του 17ου αιώνα, Ζαν Μπατίστ Λουλί, ο οποίος συνεργάστηκε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην αυλή του Λουδοβίκου 14ου της Γαλλίας. Ακολουθεί ένα από τα πλέον δημοφιλή έργα του Φραντς Σούμπερτ. Πρόκειται για την προσευχή της Έλενας στην Παρθένο Μαρία, μέρος του έργου 52 που συνέθεσε στα 1825 ο Αυστριακός συνθέτης. Ο πολυτάλαντος και διακεκριμένος σοβιετικός συνθέτης μολδαβικής καταγωγής Ευγένη Ντόγκα του 20ου αιώνα μας χάρισε το Βάλς του Έρωτα, το οποίο συγκαταλέγεται στη λίστα των 200 καλύτερων κλασικών έργων όλων των εποχών. Το τραγούδι «I could have danced all night», το οποίο προέρχεται από το musical «My Fair Lady», γράφτηκε από τον γερμανικής καταγωγής Αμερικανό συνθέτη του 20ου αιώνα, Φρέντερικ Λόουε, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Αμερικανό λυρικό συνθέτη Άλαν Τζέι Λέρνερ. Στον σύγχρονο Ιταλό πιανίστα και συνθέτη Λουντοβίκο Μαρία Αϊνάντι, του οποίου η μινιμαλιστική μουσική εντάσσεται στο κίνημα της νέας εποχής, ανήκει το experience, εικόνα μιας σχέσης που έχει φτάσει στο τέλος του ταξιδιού της. Περιγράφονται εδώ τα συναισθήματα των εμπλεκόμενων ατόμων σε αυτήν την κατάσταση και η προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν. Το experience μιλά για τον αγώνα των ανθρωπίνων υποκειμένων στην ατέρμονη προσπάθειά τους να προχωρήσουν μπροστά, ενώ παραμένουν προσκολλημένα στο παρελθόν, μην μπορώντας παρά να αισθάνονται χαμένα στο σκοτάδι των συναισθημάτων τους. Το ρεφρέν αντικατοπτρίζει την προσπάθεια να αντιληφθούν αυτήν την εμπειρία. Μέσω της επανάληψης, ο Αϊνάντι τονίζει την κυκλική φύση των συναισθημάτων που βιώνουν τα άτομα. Τελικά το έργο χρησιμεύει ως υπενθύμηση να αγαπάμε την εμπειρία μιας σχέσης και να εκτιμούμε τις στιγμές της ζωής όπου κανείς νιώθει τη σπουδαιότητα να τρέχει σε κύκλους για τον άλλο. Δύο φορές το σοβιωτικό καθεστώς του 1936 και το 1948 αποκήρυξε τη μουσική του Ρώσου συνθέτη της σοβιετικής περίοδου Δημήτρη Σωστακόβιτς, ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα. Θα ακούσουμε το πολύ γνωστό δεύτερο βάλς από τη δεύτερη σουίτα για τζάζ ορχήστρα αριθμός 2. Το «Carol of the Bells» αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα έργα του Ουκρανού συνθέτη, μαέστρου, έθνομουσικολόγου και δάσκαλου Μικόλα Ντμίτροβιτς Λεοντόβιτς του 19ου και 20ου αιώνα. Το όραμα του ψαλμού 98 είναι να φέρει χαρά στους ανθρώπους. Το «Joy to the World» του γερμανού συνθέτη της ύστερης περίοδου της μπαρόκ μουσικής, Georg Friedrich Händel, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως για τα ωρατόρια του και έζησε κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αγγλία, οθεί τους πιστούς να προσβλέπουν στο μέλλον, σε στιγμές όπου η αμαρτία τελικά εκδιώκεται και όλη η ανθρωπότητα ετοιμάζεται να απολαύσει τη δόξα της δικαιοσύνης του μεγαλοδύναμου. Το χριστουγεννιάτικο δημοφιλές τραγούδι σε όλο τον ισπανόφωνο κόσμο και διεθνώς «Feliz Navidad», «Ευτυχισμένα Χριστούγεννα», έγραψε το 1970 ο Πορτορικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Χωσέ Φελισιάνο.
Μαζί με τα παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων, τα οποία κλείνουν την εκδήλωση, τα μέλη της Νεανικής Ορχήστρας Ντορεμή και ο διευθυντής της Γεράσιμος Λόλης θα ήθελαν να σας ευχηθούν χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία, δημιουργικότητα και υψηλή στοχοθεσία. Μακάρι ο καθένας και η καθεμιά τα φετινά Χριστούγεννα να καταφέρει να βρει απάντηση στο ερώτημα «Πώς οφείλει να ζει ως διαρκές εξέρχεσθε από τους δεσμούς της αδράνειας». Να υποδεχθούμε τον μαέστρο Γεράσιμο Λόλη.
experience. Ξέρεις, η φωτιά τελειώνει. Μπορείς να νιώσεις τη φλόγα που ξεθοριάζει. Ξέρεις, επιβραδύνουμε. Ακούω τα βήματά σου να πνίγονται. Καίγονται, καίγονται. Ήταν οι στάχτες στο έδαφος. Καίγονται, καίγονται. Πέσαμε κάτω από το έδαφος. Είσαι. Τραγουδάς τώρα ένα τραγούδι, αλλά το άκουσες κάπου αλλού που ξέρω. Είμαστε. Προσπαθούσαμε να ανήκουμε. Μάζεψε τα κομμάτια που έμειναν από εμάς. Καίγονται, καίγονται. Ήταν οι στάχτες στο έδαφος. Καίγονται, καίγονται. Πέσαμε κάτω από το έδαφος. Αν μπορείς να με δεις να τρέχω σε σένα, ξέρεις. Έχω κάνει κύκλους γύρω σου. Αν μπορούσες να μου πεις ότι γύρισα εγκαίρως, ξέρεις. Κάνω κύκλους για σένα. Καίγονται. Καίγονται. Ήταν οι στάχτες στο έδαφος. Καίγονται. Καίγονται. Πέσαμε κάτω από το έδαφος. Το ψέμα έπεσε από τα αστέρια. Τώρα βυθίζεται μέσα στη νύχτα. Έξω από τα μάτια έπεφταν υπόγεια. Μάζεψε τα κομμάτια που έμειναν από εμάς. Αν μπορείς να με δεις να τρέχω σε σένα, το ξέρουμε. Έχω κάνει κύκλους γύρω σου. Αν μπορούσες να μου πεις ότι γύρισα εγκαίρως, ξέρεις. Κάνω κύκλους για σένα. Καίγονται, καίγονται. Ήταν οι στάχτες στο έδαφος. Καίγονται, καίγονται. Πέσαμε κάτω από το έδαφος. Ξέρεις, η φωτιά τελειώνει.